Ήταν το Φεβρουάριο όταν το σύνολο του μικρομεσαίου επιστημονικού, επιχειρηματικού, επαγγελματικού και γενικά παραγωγικού δυναμικού της χώρας ένωσε την κραυγή αγωνίας και απόγνωσης απέναντι στα εξοδοτικά πρόστιμα και ποινές που επιβάλλουν αδιακρίτως κατά δικαίων και αδίκων για φορολογικές παραβάσεις ή πρόσφατα ψηφιστήσεις και ισχύουσες διατάξεις των νεότερων φορολογικών νόμων και κοινοποίηση σε ψήφισμα προς κάθε κατεύθυνση. Στην Ξάνθη το ψήφισμα παραδόθηκε στο επιμελητήριο προκειμένου να αποσταλεί όπου κρινόταν απαραίτητο, μεταξύ των οποίων και η περιφέρεια. Ωστόσο, ένα και πλέον μήνα μετά από αυτό που διαπιστώνεται είναι πως τελικά ποτέ δεν έφτασε στον παραλήπτη. Πρόσφατα, και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα, την Τετάρτη συγκεκριμένα, η περιφέρεια κάλεσε το Σύλλογο Λογιστών Ροδόπης, οι οποίοι κατέθεσαν το ίδιο ψήφισμα, για να ενημερωθούν περισσότερο. Πηγαίνοντας εκεί, διαπιστώσαμε ότι το ψήφισμα, που ήταν ίδιο με το δικό μας, ήταν μόνο της Ροδόπης και δεν είχε πάει καθόλου το δικό μας. Σε επαφή που είχαμε το επιμελητήριο μου είπαν ότι δεν το έστειλαν. Δεν ξέρω, δεν υπήρχε στο πρωτόκολλό τους. Έγινε λάθος συνεννόηση. Βέβαια έγινε αυτό θέμα στην περιφέρεια και είπαμε στους ανθρώπους εκεί ότι στείλαμε το ίδιο ψήφισμα και θα έπρεπε να είναι σύσσωμη η νομή για την κατάθεση αυτού του ψηφίσματος. Οι άνθρωποι κατάλαβαν τι γίνεται, είναι στο πλάι των επιχειρήσεων, θέλουν να βοηθήσουν όπου μπορούν, σε οποιαδήποτε κινητοποίηση ενδεχομένως, και κατάλαβαν ότι πλέον η επιχειρηματικότητα βάλεται από όλες τις μεριές. Ποιος ήταν υπεύθυνος να στείλει αυτό το ψήφισμα? Το καταθέσαμε στο επιμελητήριο. Το επιμελητήριο ήταν ο φορέας που έπρεπε να το δώσει ανάλογα στους βουλευτές, στην περιφέρεια και σε όποιον θεωρούσε από εκεί και μετά υπεύθυνο για να παραλάβει αυτό το ψήφισμα και να κάνει τις ανάλογες διαδικασίες. Μπορεί λοιπόν όλοι οι φορείς που συνυπογράφουν να ένωσαν τη φωνή αγωνίας και ανησυχίας προκειμένου να αφυπνίσουν το ενδιαφέρον και να πετύχουν την παρέμβαση πολιτικών αρχών και φορέων για την αποτροπή μιας απειλούμενης να συντελεστεί οικονομική γενοκτονία, ωστόσο μάλλον αυτό είναι ψηλά γράμματα για τον κατεξοχήν εκπρόσωπό τους. Το επιμελητήριο, αφού δεν έκανε την παραμικρή κίνηση για την προώθηση του δικαίου αιτήματος στην περιφέρεια, το μόνο εκλεγμένο θεσμικό φορέα που βρίσκεται κοντύτερα στον επαγγελματικό κόσμο. Μια κίνηση που σίγουρα δημιουργεί ερωτηματικά ως προς τη σκοπιμότητά της.